Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και να ζητήσω από έναν άνθρωπο της αγοράς, της πιάτσας, που ξέρει ότι τον εκτιμάω πολύ και ξέρω ότι με εκτιμάει επίσης. Είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, ο κύριος Βασίλης Κορκίδης. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε. Καλημέρα, Αλέξανδρε, και βεβαίως η εκτίμηση είναι αμοιβαία. Είσαι από τους αγαπημένους μου στο ρεπορτάζ της αγοράς και είμαι πάντα στη διάθεσή σου. Να είστε καλά. Λοιπόν, για πέστε μου τώρα, αυτό τώρα που βγήκε πριν από λίγο το διάβασα, ότι ναι, ο Ντράγκη της λέει, ναι, της κυρίας Μέρκελ, τέλος η λιτότητα, τυπώνω χρήμα, και είναι μια από τις πιο κρίσιμες οι σημερινοί συνεδριάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δηλαδή, η απάντησή μου είναι επιτέλους. Επιτέλους. Δηλαδή, τόσο καιρό σε αυτή την οτροπία της λιτότητας, ναι, καταφέραμε να φτάσουμε πάρα πολλές φορές, αν θέλετε, σε μια κατάσταση μόνιμου αποπληθωρισμού. Ναι. Ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι πολύ κοντά σε αυτά τα όρια, αν θέλετε, τα αρνητικού πληθωρισμού. Ναι. Δημιουργήσαμε στον Ευρωπαϊκό Νότο μια ασφυκτική κατάσταση, ναι, για να μπορέσει επιτέλους κάποιος να ορθώσει το ανάστημά του, και δεν είναι τυχαίο ότι ο κύριος Ντράγκη είναι Ιταλός, και νομίζω ότι πολύ καλά κάνει που πλέον τοποθετείται με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε ότι χρειαζόμαστε ανάπτυξη. Πρέπει να ξεκολλήσουμε από τη λάσπη της ύφεσης, πρέπει να φύγουμε από αυτό το φαύλο κύκλο που μας παιδεύει, που κυνηγάμε την ουρά μας, να υπάρξει ρευστότητα, να υπάρξουν επενδύσεις, να μπορεί να κινηθεί το χρήμα στην αγορά. Και ακριβώς επειδή χρήμα δεν υπάρχει, πολύ καλά θα κάνουν να τυπώσουν χρήμα. Έτσι. Και μα αυτό είναι και το εκπληκτικό, και ξεκινάω τώρα από εκεί, αυτή την περίφημη ρευστότητα, η ανάσα ως λύση, η ασφυξία, η πιστωτική ασφυξία ως πραγματικότητα που βιώνει ο εμπορικός, βιοτεχνικός κόσμος, ο κόσμος της παραγωγής, της οικονομίας, ο επιχειρηματικός κόσμος, και μου κάνει εντύπωση αυτοί που ομνίουν στην επιχειρηματικότητα, αυτοί οι οποίοι σκίζουν, να το πω έτσι απλά, πρόεδρε, τα καλτσόν τους για τον ιδιωτικό τομέα και το επιχειρήν και το επιχειρήν, θέλουν κουβέντα για τις τράπεζες που έχουν κλειστές τις τρόφικες. Κουβέντα, τσιμουδιά, μούγκα. Αυτό πραγματικά σε τρελαίνει. Δηλαδή, λες και οι τράπεζες είναι οι τέσσερις συστημικές, για τις συγκεκριμένες τράπεζες λέω, λες και είναι στα χέρια, λες και αποφασίζει ο Τσίπρας, ο Στρατούλης, η Παπαρίγα και ο Κουτσούμπας είναι πρόεδροι των τραπεζών, ας πούμε. Λοιπόν, προλίγου μιλούσα και ακριβώς, ναι, αυτό ήταν το θέμα της συζήτησης. Πώς βλέπουμε την απόφαση του Ντράγκη, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ουσιαστικά, να βλέπει ποιες τράπεζες αύξησαν την πίστοσή τους, τις πιστώσεις τους, συγγνώμη, στην αγορά, στις επιχειρήσεις, στην πραγματική οικονομία, και να παίρνει τα δάνεια να τους δίνει ρευστό. Ναι. Νομίζω ότι αν δεν εκμεταλλευτούν και αυτή την κίνηση, ναι, τότε αρμενίζουν στραβά. Ναι. Θα σας πω ότι και οι τράπεζες, αν το πάρουμε έτσι πολύ ψυχρά, είναι επιχειρήσεις. Αγοράζουν και πουλάνε χρήμα. Ναι. Όταν δεν το κάνουν αυτό, ναι, καταλαβαίνετε ότι δεν έχουν και ρόλο. Το πρόβλημα το δικό μας είναι, ξέροντας ότι οι τράπεζες αγοράζουν φτηνό χρήμα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και ναι, με όλες αυτές τις εξελίξεις που δημιουργούνται και είναι θετικές, να μην το πουλάνε ακριβά το χρήμα στην επιχείρηση. Ναι. Ναι. Θεωρώ ότι τα επίπεδα των επιτοκίων δανεισμού είναι πάρα πολύ ψηλά στη χώρα μας. Αυτό είναι αποτρεπτικό ακόμα και από τις υγιείς, τις βιώσιμες επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτυχθούν, να πάρουν, να δανειστούν κεφάλαια. 8 με 11,5% και πολλές φορές με 12% δεν νομίζω ότι συζητιέται. Και από την άλλη πλευρά, αυτό το οποίο έχουμε προτείνει επανειλημμένως είναι, χωρίς να υπάρχει ανταγωνισμός στις τέσσερις συστημικές τράπεζες, να δημιουργηθεί επιτέλους αυτή η αναπτυξιακή τράπεζα των μικρομεσαίων στην Ελλάδα, όχι στο Λουξεμβούργο, όχι με μια νέα τράπεζα, αξιοποιώντας τις δομές των συνεταιριστικών τραπεζών και μάλιστα με την υποστήριξη του ΕΤΕΑΝ. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει και να γίνει άμεσα και να λειτουργήσει σαν εργαλείο για να περάσει ρευστότητα στην αγορά, και είναι πολύ θετικό και αυτό που προσπαθεί ο κύριος Δένδιας, να επιδοτήσει το επιτόκιο κατά 3 με 4 μονάδες. Νομίζω ότι ο συνδυασμός αυτών των ενεργειών
θα βοηθήσει επιτέλους την πραγματική οικονομία. Να ξεκολλήσουμε. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας και το ξέρεις, Αλέξανδρο, το έχουμε πει πολλές φορές, ότι 8 στους 10 που τολμούν να περάσουν το κατόφλι της τράπεζας να ζητήσουν δάνειο, τρώνε πόρτα. Κύριε Κορκίδη, πέστε, εξηγήστε μου παρακαλώ. Εγώ δεν είμαι οικονομολόγος, δεν είμαι ειδικός επί των τραπεζών. Εξηγήστε μου έτσι απλά. Εγώ είμαι ειδικός επί των τραπεζών. Όχι, όχι, όχι. Είστε ειδικός με την έννοια ότι ξέρετε τη συναλλαγή, τον τρόπο, την διαδικασία και κλπ. Και κυρίως τα προβλήματα. Λοιπόν, γιατί έλεγα προηγουμένως και στον κύριο Παπαμιμίκο που μιλήσαμε, ότι έχουμε τις τράπεζες που με ξένα κόλληβα κάνουν μνημόσυνο. Ότι αυτή τη στιγμή, λόγω της ανακεφαλαιοποίησης, τα χρήματα που παίρνουν από τον ΕΛΑ, από το μηχανισμό ρευστότητας, ναι. Έτσι, λοιπόν, ναι, ναι. Τα θέτουν, τα βάζουν για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, επειδή οι τράπεζες δεν έχουν χρήματα και δεν έχουν χρήματα γιατί κάποιοι συνέλληνες, συμπολίτες μας, που έχουν ευμάρια, που έχουν φράγκα, παίρνουν τις καταθέσεις τους, δικαίωμά τους είναι. Και τις πάνε σε άλλες τράπεζες εξωτερικού. Γιατί εκεί νιώθουν ενδεχομένως ασφάλεια. Οι τράπεζες έχουν πρόβλημα, γιατί έχουν μετακινηθεί τεράστια ποσά. Χρειάζονται αυτή την βάση, την χρηματοοικονομική. Λοιπόν, υπό ποια έννοια συνεχίζουν οι ιδιοκτήτες Κωστόπουλος, Σάλας κλπ. Συνεχίζουν να είναι επικεφαλής τραπεζών, οι οποίες ουσιαστικά έχουν κρατικοποιηθεί από τη στιγμή που έγινε η ανακεφαλαιοποίηση. Από τη στιγμή που 65, 70, 75, 80% ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο, αφού το ελληνικό δημόσιο όλο αυτό το 60-70 δις για την ανακεφαλαιοποίηση πήγε στον κρατικό προϋπολογισμό. Δηλαδή, ανήκουν σε όλους μας. Γιατί συνεχίζουν αυτοί να είναι στις διοικήσεις των τραπεζών. Και δεν είναι ο Κορκίδης. Σε αυτή την τράπεζα που λέτε να είναι ο Κορκίδης ως θεσμικός παράγων. Δεν ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο, μακάρι να ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο. Γιατί? Ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ακριβώς! Ακριβώς! Ακριβώς. Απλώς εμείς έχουμε χρεωθεί, αν θέλετε, όλοι αυτή την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Έχει πάει στο ελληνικό χρέος όμως. Ναι. Και τα πληρώνουμε σε έμφυα και σε άλλους φόρους για να μπορέσουμε να τα καλύψουμε. Εκεί υπάρχει σαφέστατα μια. Όχι, δεν θα τη χαρακτηρίσω αδικία, θα το χαρακτηρίσω παραλογισμό. Όμως θα σας πω κάτι. Δεν είναι παραλογισμός. Και οι τράπεζες είναι εγκλωβισμένες στο εξής. Είναι εγκλωβισμένες στα λεγόμενα ζόμπι της αγοράς, στα λεγόμενα ζόμπι των κόκκινων δανείων. Ναι. Δηλαδή επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, φυσικά και νομικά πρόσωπα δηλαδή, που δεν υπάρχουν πλέον. 77 δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια. Ναι. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από αυτά είναι φάκελοι οι οποίοι είναι ανενεργοί. Ούτε από τον Μηνιών, ούτε από την Πειραϊκή Πατραϊκή μπορείς να πάρεις πίσω δανεικά. Έτσι και να μην πω και άλλες επιχειρήσεις, αναφέρομαι σε αυτούς δύο χαρακτηριστικά που είναι έτσι και στο εμπόριο, την αγορά. Επομένως, λοιπόν, θα σας πω λοιπόν ότι πολύ σωστά κάποιοι τραπεζικοί διευθυντές που είναι στο προγραμματισμό των τραπεζών έτσι, και της πολιτικής και της... είπαν ότι πρέπει επιτέλους να μπει το μαχαίρι στο κόκαλο και να ρυθμιστούν τα κόκκινα δάνεια για να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο εγχείρημα, αλλά πρέπει να γίνει. Και εγώ συμφωνώ σε αυτό, γιατί θα σας πω ότι από τα 219 δις που έχουν δανείσει τράπεζες σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, τα 120 δις περίπου είναι σε επιχειρήσεις βεβαίως, θα σας πω ότι οι μικρομεσαίοι έχουμε πάρει 24 δισεκατομμύρια από τα 219 και τα κόκκινα δάνεια των μικρομεσαίων είναι 11 δις. Άρα η μερίδα του λέοντος ανήκει κάπου αλλού. Πρέπει λοιπόν αυτό να ξεκαθαρίσει το τοπίο και ίσως κάποιες από αυτές τις επιχειρήσεις πραγματικά έχουν και περιουσιακά στοιχεία τα οποία υπό άλλες συνθήκες βεβαίως θα μπορούσαν να καλύψουν τα δάνεια τα οποία έχουν πάρει. Σήμερα η αντικειμενική αξία, ξέρετε ότι είναι πολύ ψηλότερη από την εμπορική. Έτσι. Οι τράπεζες για να σου δώσουν ένα δάνειο σου ζητάνε εγγύηση σύμφωνα με την εμπορική, την πραγματική αξία του ακινήτου, με αποτέλεσμα να ζητάνε υπέρογγες εγγύησεις αναλογικά με το ποσό που θέλεις να δανειστείς. Και γι' αυτό δεν υπάρχουν επενδύσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να λυθούν το συντομότερο.
Θέλω να πιστεύω ότι σε αυτό το δίμηνο, με τα stress test που θα περάσουν οι ελληνικές τράπεζες, θα αλλάξει το τοπίο. Σίγουρα τα μηνύματα από την Ευρώπη και από τον κύριο Ντράγκη είναι, νομίζω, ταράζουν τα νερά κατά πολύ. Και θεωρώ ότι θα είναι και υπέρ της χώρας μας. Νομίζω ότι βοηθάει πολύ τη χώρα μας. Και να πούμε... Να τα αξιοποιήσουμε όμως. Έτσι. Και να πούμε, Πρόεδρε, ένα πράγμα που εγώ θυμάμαι από τις εκπομπές μου, από το Λαβύριθο και το φάκελο που έφτιαχνα κάθε εκπομπή, γιατί σχεδόν τα τελευταία χρόνια οι εκπομπές σταματήσαμε τις θεματικές για παιδεία, υγεία κλπ. Και κάθε εβδομάδα ασχολιόμασταν με το μνημόνιο, γιατί η οικονομική πραγματικότητα ήταν αμήλικτη. Είχαμε κάθε εβδομάδα και νέα γεγονότα. Θυμάμαι. Κάθε εβδομάδα μαθαίναμε κάτι έτσι, καινούριο. Δηλαδή. Το ένα που θυμάμαι χαρακτηριστικά, το 2012 και το 2013 κλπ, που είπε θετικό το δούνου του. Και βγήκαμε μάλιστα διαπρίσια και λέγαμε το δούνου του το πρότεινε. Ήταν το κούρεμα των κόκκινων δανείων. Ναι. Ότι δεν περιμένεις κούρεμα και στα επιχειρηματικά και στα ιδιωτικά και τα στεγαστικά και τα καταναλωτικά και τέλος. Γιατί να περισσέψει χρήμα για να τζιράρει στην αγορά. Γιατί όσο είναι εγκλωβισμένος να πληρώνει. Και μιλάμε για αυτούς οι οποίοι μέχρι ένα σημείο ήταν σωστοί στις υποχρεώσεις τους και από κάποιο σημείο που απολύθηκαν. Έκλεισαν το μαγαζί τους, δεν είχαν πλέον εισόδημα, έπαιρναν επίδομα ανεργίας, αποδεδειγμένα δηλαδή, δεν ήταν μπαταχτσίδες, έτσι. Λοιπόν, ναι, δεν μπορούν να δώσουν, για αυτούς μιλάμε μόνο. Έτσι, και έτσι Αλέξανδρε, θέλω να επισημάνουμε και κάτι. Έτσι, ναι, ναι. Ότι το κούρεμα το οποίο λέμε για τα δάνεια είναι για τις καταχρηστικές χρεώσεις. Έτσι, για τις υπερβολικές αφέλεις χρεώσεις που υπήρξαν κατά καιρούς και όχι για το κεφάλαιο. Έτσι. Γιατί εκεί μπαίνουμε σε ένα επικίνδυνο πεδίο να μας πούνε θέλετε κούρεμα κεφαλαίου, κούρεμα και των καταθέσεων. Κάτι το οποίο δεν πρέπει να συμβεί. Μάλιστα. Αυτό όμως που μπορούν να κουρέψουν οι τράπεζες και νομίζω ότι είναι σε συζήτηση και εντάσσεται και μέσα στο σχέδιο νόμου που κατέθεσε ο κ. Δένδιας είναι το κούρεμα των υπερβολικών, των καταχρηστικών χρεώσεων. Σωστό. Και των υψηλών επιτοκίων. Σωστό. Αυτό είναι πράγματι κάτι το οποίο προβλέπεται, το συζητάνε και οι τράπεζες οι ίδιες, αλλά το θέμα είναι να γίνει το συντομότερο. Αν δεν έχει να πει κάτι η Πέλα να ρωτήσω, θέλει να πει. Έχω να μιλήσουμε για τα προγράμματα διαβίου μάθησης από την ΕΣΕ με δωρεάν συμμετοχή. Α, είναι πολύ σημαντικό. Σας είχαμε καλέσει και γι' αυτό νωρίτερα. Για εξηγήστε μας λίγο ακριβώς τι είναι αυτά τα προγράμματα, σε ποιους απευθύνονται. Πότε μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή οι ενδιαφέροντες, οι ενδιαφερόμενοι? Άμεσα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και αυτό το οποίο επιδιώκουμε και σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να αναφερθώ σε αυτά τα προγράμματα διαβίου μάθησης είναι ότι έχουμε καταρτήσει όλους τους Έλληνες, τους έχουμε επανακαταρτήσει και δεν μπορούμε να τους βρούμε δουλειά. Είπαμε λοιπόν ότι αυτή η σειρά εκπαίδευσης, κατάρτισης, εργασιακής εμπειρίας και απασχόλησης κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει. Αυτή η κατάρτιση να γίνεται και για τους απασχολούμενους. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζονται και δεν χάνονται θέσεις εργασίας. Δεν είναι ανάγκη να είναι ο άλλος άνεργος για να καταρτιστεί. Έτσι. Ή να είναι 6 μήνες στο Ταμείο Ανεργίας και να βάζουμε τέτοια εμπόδια. Το θέμα είναι λοιπόν να διατηρήσουμε τις θέσεις εργασίας και βλέπουμε ότι στο εμπόριο υπάρχει μια σταθεροποίηση ως προς την απασχόληση. Εγώ θα σας πω χαρακτηριστικά και είναι πολύ σημαντικό αυτό ότι είμαστε ο μεγαλύτερος εργοδότης αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Περάσαμε και το δημόσιο, αν θέλετε, για το δημόσιο το αυστηρά, αν θέλετε, δημόσιο δηλώνει πολύ λιγότερους. Απασχολούμε 621.000 συνανθρώπους μας. Είτε λέει είναι εργοδότες, είτε είναι αυταπασχολούμενοι, είτε είναι μισθωτοί. Από αυτούς οι 182.000 είναι νέοι. Δηλαδή έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό νέων απασχολουμένων. Ένα σημείο το οποίο πάσχουμε, είναι το αδύνατο σημείο μας. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτές οι καταρτήσεις πρέπει να έχουν αντικείμενο να κατοχυρώνουν τη θέση απασχόλησης και σε περιπτώσεις άλλες να δίνουν θέσεις εργασίας, να καταλήγουν σε απασχόληση. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν? Υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες εργαζόμενοι και άνεργοι οι οποίοι έχουν δεξιότητες τις οποίες τις έχουν αποκτήσει εμπειρικά. Ναι. Αυτούς πρέπει επιτέλους να τους πιστοποιήσουμε. Μάλιστα. Είναι επαγγέλματα που χάνονται και δεν πρέπει πραγματικά με αυτή τη γενιά να χαθούν αυτά τα επαγγέλματα. Μπορούμε λοιπόν να τους πιστοποιήσουμε και να δώσουμε μια, αν θέλετε, διάσταση μελλοντική
και σε νέα παιδιά να ακολουθήσουν επαγγέλματα που πραγματικά η αγορά έχει σήμερα ανάγκη. Αυτές οι πιστοποιήσεις δηλαδή αναγνωρίζονται μετά. Είναι πιστοποιήσεις που μπορούν να αναγνωριστούν οπουδήποτε. Δηλαδή, όλος με αυτό το χαρτί που θα του πιστοποιήσετε εσείς ότι έχει μια τέχνη, μια δεξιότητα, μπορεί να το χρησιμοποιήσει, να πάει στον εργοδότη του και να πει: έχω αυτό το χαρτί, είναι πιστοποιημένο. Οπότε προσλάβετε με, μπορώ, το ξέρω, τα καταφέρνω. Το χρησιμοποιεί στο βιογραφικό του. Είναι και στο βιογραφικό, ακριβώς. Ακριβώς. Ωραία. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνεργοι σε πάρα πολλές περιοχές που υπήρχε η ναυπηγική, αν θέλετε, βιομηχανία. Σήμερα δεν υπάρχει ναυπηγική ούτε ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία. Αυτοί οι άνθρωποι είναι οι καλύτεροι οξυγονικολητές του κόσμου. Μάλιστα. Δεν θα μπορούσαν στον αγωγό ΤΑΠ, παραδείγματος χάρη, να προσληφθούν και να κάνουν κεντήματα αντί για οξυγονοκολλήσεις. Όμως είναι εμπειρικοί. Ναι. Με μία πιστοποίηση τέτοια, αμέσως μπορούν να πάνε σε αυτό το τομέα και να απασχοληθούν και μάλιστα να είναι οι καλύτεροι των καλύτερων. Και πού πρέπει να απευθυνθεί κάποιος ο οποίος τον ενδιαφέρει να πιστοποιήσει και να ρωτήσουμε του. Συγκεκριμένα, ναι. Πρόεδρε, εδώ Θεσσαλονίκη, Μακεδονία. Ναι, σωστά. Πού μπορεί να. Βεβαίως και υπάρχει το γραφείο ΚΑΕΛΕ του Εμπορικού Συλλόγου, τη ΕΣΕ βεβαίως, αλλά και του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Είναι πολύ δραστήριο γραφείο. Και στους κατατόπους εμπορικούς συλλόγους, γιατί μας ακούνε σε Κατερίνη, σε Βέρεια, Πολύγυρο κλπ. Ναι, ναι. Ομοσπονδία Μακεδονίας. Ομοσπονδία Μακεδονίας. Συστοματικά ο πρόεδρος είναι ο κύριος Φιλιππίδης και της Ομοσπονδίας και του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Ωραία. Είναι γνώστης, είναι έμπειρος. Έχει πολύ καλά στελέχη η Βόρεια Ελλάδα, ειδικά με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Και στην Αλεξάνδρεια επίσης έχουμε πολύ καλά γραφεία κατάρτισης. Και θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα έργο που κάνουμε. Μέχρι πότε υπάρχει χρονοδιάγραμμα, μέχρι πότε προθεσμίες κλπ. Μπορεί να κάνει κάποιος αίτηση. Δεν υπάρχει. Καλό είναι να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε τις αιτήσεις για να μπορέσουμε να οργανώσουμε και καλύτερα αυτά τα προγράμματα. Άρα δηλαδή, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν ως προς την ηλικία, ως προς την ιδιότητα, ως όσους που δεν μπορούν να. Κανένα περιορισμό. Κανένα περιορισμό. Λέμε ναι σε μια εσωτερική εκκίνηση για τη νεολαία, ναι. Αλλά από την άλλη πρέπει να φροντίσουμε και τα μεγαλύτερα παιδιά που είναι άνεργα. Και αναφέρομαι σε αυτούς που είναι 4-5 χρόνια και 3 πριν τη σύνταξη. Εμείς φροντίζουμε λοιπόν και επειδή μπορεί ποσοστιαία. Τους μακροχρόνια άνεργους κλπ. Ναι. Να είναι μεγάλη, ναι. Τα απόλυτα νούμερα μας δείχνουν ότι η μεγαλύτερη ανεργία υπάρχει για ανέργους άνω των 45 ετών. Άνω των 45 ετών. Έτσι. Λοιπόν, πολύ γι' αυτό πρέπει να μην έχουμε παιδιά και από παιδιά στην κατάρτιση. Όλοι μαζί, με όλες τις ηλικίες και με την νεολαία μας βεβαίως, να μπορέσουμε να προσφέρουμε αυτό το λίγο που μπορούμε. Και τα στοιχεία, η πραγματικότητα που μας περιβάλλει είναι πραγματικά αυτή που οδηγεί στην παρουσία όλο και την παρέμβαση με τέτοιου είδους προγράμματα που μπορεί να οδηγήσουν και σε μόνιμες εργασίες και μόνιμες απασχολήσεις. Ποια είναι αυτή η κατάσταση? Ξέρετε γιατί, πόσες χιλιάδες, αναζητούμε τι ελλείψεις υπάρχουν σε εργατικό δυναμικό στη χώρα μας. Να πηγαίνουμε να τους κάνουμε όλους, αν θέλεις, κομπιουτεράδες, ίσως υπάρχει κορεσμός. Όμως χρειάζεται ο υδραυλικός, χρειάζεται ο ηλεκτρολόγος, χρειάζεται, αν θέλεις, ο ελασματουργός, ο σιδεράς. Χρειάζονται πολλά πράγματα. Μα ξέρετε τι λεφτά βγάζουν και οι τσαγκαράδες και παλιά αυτά. Επιδιορθώνουν χρησιμοποιημένα, έτσι, φορεμένα, ας το πούμε έτσι, ρούχα κλπ. Είτε παντελόνια, είτε φουστάνια, είτε. Λοιπόν, αυτά είναι παλιά επαγγέλματα που η κρίση τα έφερε στο προσκήνιο και που πρέπει για αυτά να υπάρξει και επιστοποίηση και διαδικασία και προδιαγραφές κλπ. Δεν μπορεί να αφαιθούν και μάλιστα έτσι. Μάλιστα, να μπορέσουμε ακριβώς να πιστοποιούμε εκτός από τον, αν θέλετε, τον επαγγελματία και την επιχείρησή του. Είναι και αυτό, το κάνουμε με το eco-commerce, έχουμε πολλά τέτοιου είδους κοινοτικά προγράμματα είναι. Αυτό που λέτε με τις 900... Τα λεφτά αυτά, ναι. Πρέπει να πιάσουν τόπο. Πρέπει να πιάσουν τόπο. Να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Το θέμα είναι να πιάσει τόπο κάθε ευρώ. Το να κάνουμε να επαναλαμβάνουμε πράγματα τα οποία δεν έχουν αποτέλεσμα, δεν έχει νόημα. Αυτός που μας ακούει και θέλει να απευθυνθεί, δεν ξέρω, υπάρχει κάποιο τετραψήφιο, πενταψήφιο νούμερο τηλεφωνικό? Όχι, που μπορεί να. Όχι, πρέπει να επικοινωνήσει με τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και με το γραφείο ΚΑΕΛΕ Θεσσαλονίκης. ΚΑΕΛΕ Θεσσαλονίκης. Ναι. Νομίζω ότι θα μπορέσει να έχει την πληροφόρηση που θέλει πολύ άνετα. Ή στο ίντερνετ, αν θέλει να χτυπήσει, ναι, στο ίντερνετ. Στο www.se.gr. Μπράβο.
www.seeee.gr SEE.gr και εκεί δίνονται οι πληροφορίες και τα τηλέφωνα και τα πάντα από όπου και αν είστε, σε όποιο μέρος της Ελλάδας και αν είστε, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Ρόδο μέχρι την Κέρκυρα. Λοιπόν, να δείτε πού μπορείτε να απευθυνθείτε στα κατατόπους νομαρχιακά, περιφερειακά όργανα θεσμικά της ΕΣΕΕ, της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου. Τον πρόεδρο της έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή και είναι αυτό το και δίκτυο. Δεχόμαστε και υποδείξεις για κλάδους που πραγματικά θα μπορούσαμε να εκπαιδεύσουμε για να υπάρχει μια σωστή διάγνωση των πραγματικών αναγκών εργασίας. Έτσι είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις τέτοιες που μπορεί εμείς να τις έχουμε σκεφτεί. Ωραία. Θέλει η Πέλα. Ναι, Πέλα. Εγώ θέλω μια έκτακτη είδηση που μόλις μάθαμε. Να έχει πω... σχέση με τον κύριο όχι, Κορκίδη. Όχι, όχι. Αν δεν έχει σχέση, να τον ευχαριστήσουμε αυτό. Θερμά. Ευχαριστώ να πολύ. Το... για και την επικοινωνία. Να υποστηρίξετε και την πρόταση, σας παρακαλώ πολύ, που κάναμε για το συνήγορο του επιχειρηματία. Αυτό είναι εκ των όνων κάνει. Σας έχουμε υιοθετήσει. Από ποτέ. Η εκπομπή μας σας έχει υιοθετήσει έτσι για, να σκάνε, για να σκάνε οι αλλόθρησκοι που λένε ότι ασχολούμαστε μόνο με το δημόσιο τομέα. Εμείς. Και λοιπόν, η Ανά. Να έρθω στη Θεσσαλονίκη για να. Θα τα πούμε από κοντά. Νιώθω πολύ άνετα στη Θεσσαλονίκη. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε. Να είστε καλά. Να είστε καλά.